Και σήμερα μαζί σας και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα σας δείξω μια πολύ εύκολη συνταγή, αλλά λίγο διαφορετική. Ένα κοτόπουλο στο φούρνο θα κάνουμε, αλλά θα την κάνουμε με μια κρούστα μυρωδικών. Εδώ στο ύψος του λαιμού με ένα μαχαίρι σκίζω λίγο το δέρμα. Και σιγά σιγά βάζω το δάχτυλο μέσα για να ξεκολλήσω το δέρμα από το κρέας. Θέλει έτσι λίγο προσοχή για να μην σκιστεί και προχωράω μέχρι τα μπούτια κάτω. Βλέπετε ότι έχω κάνει μια σακούλα εδώ και πάμε να κάνουμε την κρούστα σε ένα μπλέντερ. Το βασιλικό για τη ματζουράνα, τη φρυγανιά, την πύρα, 50 γραμμάρια από την ποσότητα που σας γράφω, το μέλι, ο ζωμός λαχανικών εδώ, για να αφαιρέσουμε τελείως το μέλι από το σκεύος. Τη μισή ποσότητα από το αλάτι, το μισό πιπέρι και το σκόρδο. Μια σκελίδα μικρή, ψιλοκομμένη. Πιέζω έτσι την πέτσα από πάνω και εδώ αν θέλετε ρίχτε πάλι λίγο από την πύρα, λίγο ελαιόλαδο και λίγο ζωμό, να κάνουμε ένα μείγμα, να σκεπάσουμε από πάνω και στο ταψί της κουζίνας. Έχετε και τα υπόλοιπα υγρά που έχουν μείνει. Και το μέλι. Αλλά το πιπερώστε με το υπόλοιπο αλάτι. Και το πιπέρι. Έχουμε βρέξει τη λαδόκολα. Και σκεπάζουμε το κοτόπουλο και ψήνουμε για μια ώρα και 10 λεπτά, μια ώρα και 15 λεπτά, ανάλογα το βάρος που έχει το κοτόπουλο στους 180 βαθμούς. Λίγο πριν το βγάλετε από το φούρνο, μπορείτε να αφαιρέσετε τη λαδόκολλα για να δώσετε λίγο χρώμα. Μία ώρα στο φούρνο είναι αρκετή. Θα βγάλω τη λαδόκολλα για να δώσουμε και λίγο χρώμα. Πέντε λεπτά ακόμα, να πάρει λίγο χρώμα το κοτόπουλο και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Το κοτόπουλο είναι έτοιμο. Έχει πάρει μια πολύ ωραία έτσι μυρωδιά και ένα πολύ ωραίο χρώμα. Με λίγο ψιλοκομμένο μαϊδανό μπορείτε να το στολίσετε και να το συνοδεύσετε με πατάτες φούρνου ή τηγανιτές πατάτες. Ένα πολύ εύκολο πιάτο γιατί ουσιαστικά ο φούρνος δουλεύει για μας. Εύχομαι καλή απόλαυση.